Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Θέλω τη συμπάθειά σας, γιατί με ταλαιπωρεί μια φθινοπορεινή έτσι ίωση. Αλλά αυτή είναι περαστική. Υπάρχουν ιώσεις που δεν είναι περαστικές και εξελίσσονται πολύ άσχημα μέσα στη ζωή μας. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να εφρενόμεθα στην παρουσία του Κυρίου μας. Να χαιρόμαστε και να δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας. Σημερινή αφορμή, αδερφοί, για το λόγο τον οποίο πιστεύω ο Θεός έχει βάλει μέσα στην καρδιά μου, αλλά και να μεταδοθεί και αυτός ο λόγος σε όλους μας, είναι από μία προσευχή που βρέθηκα και άκουσα έναν αδελφό δίπλα μου. Ο αδελφός λοιπόν αυτός αδειμονούσε και προσευχόταν στον Κύριο και έκφραζε μέσα από την καρδιά του τα αιτήματά του. Και τα αιτήματά του ήταν, μπορώ να πω, πολύ λογικά. Έλεγε: «Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω να με ελεήσεις. Κύριε, θέλω να αναλάβεις την οικογένειά μου. Θέλω να αναλάβεις τα παιδιά μου. Να κάνεις χάρη και έλεος στους συγγενείς μου». Και είχε έτσι μια πολύ ωραία, μπορώ να πω, προσευχή και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω πως ήταν κάτι το οποίο δεν με ευχαρίστησε, ίσα-ίσα. Ήταν εντελώς γραφική, μπορώ να πω, η προσευχή. Αλλά εκεί που καθόμουν και τον άκουγα, μέσα μου, αδελφοί, γεννήθηκε ένα ερώτημα. Και το ερώτημα αυτό ήταν το εξής: τόση ώρα ακούς τον αδερφό σου δίπλα και προσεύχεται. Και πράγματι προσευχόσαστε και προσευχόμαστε όλοι. Και τον ακούς και εγώ ακούω και σένα και μέσα στη ζωή σου έχεις ένα θέλω. Κύριε, θέλω να με ευλογήσεις, θέλω να αναλάβεις την οικογένειά μου, θέλω να ευλογήσεις τα παιδιά μου. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η πλευρά η άλλη όμως, έτσι αυτό έγινε μέσα στο μυαλό μου, είναι το θέλω το δικό μου. Εσύ βεβαίως θέλεις και καλά θέλεις. Και ο Κύριος αυτό είπε, αδερφοί, βλέπει το Βαρτίμιο, λέει: «Τι θέλεις να σου κάνω?» «Τι θέλω?» «Να αναβλέψω, να δω το φως μου». Σωστά. Και εμείς έχουμε πολλά θέλω μέσα στη ζωή μας. Ποιος από εμάς σήμερα δεν εύχεται και δεν θέλει να σωθεί όλη τη συγγένεια, αδερφοί, αγαπητοί? Όλοι μας. Ποιος δεν θέλει από εμάς ο Κύριος να τον ευωδώσει, να αναλάβει τα παιδιά του? Βλέπω εδώ πέρα τους νέους. Ποιοι από τους νέους δεν θέλουν στο διαγώνισμα της Δευτέρας να γράψουν 20? Όλοι θέλουν. Αλλά το ζήτημα είναι αν θα διαβάσουν για να γράψουν 20. Αυτό είναι λοιπόν το θέλω το δικό μας. Εγώ σήμερα όμως θέλω να δω το θέλω του Θεού. Όχι τι θέλω εγώ από τον Κύριο, αλλά τι θέλει ο Θεός από μένα. Γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία. Πολλές φορές εγκλωβίζομαι στον εαυτό μου. Εγκλωβίζομαι στο θέλω το δικό μου, στο αίτημα το δικό μου και δεν βλέπω τίποτα άλλο μπροστά. Χάνομαι. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ο Κύριος να ακούσει την προσευχή μου. Αλλά όμως το ερώτημα είναι: εγώ έχω τη διάθεση να ακούσω τη φωνή του Θεού? Και αν τελικά είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο το οποίο έχω σχεδιάσει εγώ μέσα στο μυαλό μου, είμαι έτοιμος να το δεχτώ, ναι ή όχι? Και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα, αδερφοί. Δημιουργούνται προβλήματα στις σχέσεις μας μαζί με τον Κύριο.
Ενώ ο Κύριος θέλει να αποκτήσουμε μια σχέση αγάπης, μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση η οποία θα είναι διαχρονική και η οποία θα κρατήσει έως το τέλος. Γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω από τον προφήτη το Μιχαία στη σελίδα 823 και θα διαβάσω από το σίγμα κεφάλαιο και από το έξι εδάφιο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο ανεβαίνει στην καρδιά του προφήτη και ίσως ανεβαίνει και στην καρδιά τη δική μου. Λέει λοιπόν ο προφήτης: «Με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού? Θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους? Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μοιριάδας ποταμών ελαίου? Θέλω δώσει τον πρωτότοκό μου δια την παράβασή μου, τον καρπόν της κοιλίας μου, δια την αμαρτία της ψυχής μου? Αυτός σι έδειξε, άνθρωπε, τι το καλόν. Και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου? Ημι να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου». Έχει όλη τη διάθεση και όλη την πρόθεση να έρθει ενώπιον του Κυρίου και να πούμε από ευχαρίστηση. Να πούμε πως θέλει να ευαρεστήσει τον Κύριο, θέλει δηλαδή να τον ευχαριστήσει για εκείνο το οποίο θα κάνει, ίσως να δώσει κάτι για να τον ακούσει, για να ακουστεί η προσευχή του. Είναι διαθέσιμος. Αλλά όμως ο Κύριος, αδελφοί, μας φανερώνει πως δεν είμαστε διαθέσιμοι για όλα. Αυτές οι μέρες συνέχεια επαναλαμβάνεται στο κήρυγμα στην Εκκλησία οι σχέσεις του Κυρίου και η προσέγγιση του Κυρίου μαζί με τον νεανίσκο. Ο νεανίσκος είχε μια προσέγγιση τέτοια: «Θέλω, Κύριε, να σου δώσω. Τι θέλεις να κάνω? Θέλω να κληρονομήσω τη βασιλεία των ουρανών, θέλω να έρθω κοντά σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου τι θέλεις να κάνω, είμαι διαθέσιμος να το κάνω. Τι να κάνω? Τι να κάνω για να κληρονομήσω τη βασιλεία των ουρανών?» Είναι διαθέσιμος να ακούσει τα πάντα. Τα πάντα είναι διαθέσιμος να ακούσει. Μπορεί να του πει ο Κύριος: «Κάνε, δώσε κάτι, τι λέει ο λόγος», τα έχει κάνει όλα. Αλλά όμως ο Κύριος του απαντά και του λέει αυτό που θέλει εκείνος. Όχι αυτό που έχει προδιάθεση αυτός να κάνει, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. «Πήγαινε, πούλησε τα όλα, δώστα στους φτωχούς και έλα να με ακολουθείς». Αυτό είναι το θέλω του Κυρίου. Και αυτός λέει, λυπούμενος για το λόγο, έφυγε. Δεν μπορούσε να δεχτεί το λόγο αυτό. Ενώ ήταν διαθέσιμος να κάνει πράγματα, να δώσει πράγματα, όμως ο λόγος αυτός ήταν δύσκολος. Και εδώ, αδελφοί, πρέπει να σταθούμε. Γιατί μην νομίζουμε πως το θέλημα του Θεού στη ζωή μας είναι πάντα εύκολο. Μπορούμε να θυσιάσουμε πολλές φορές μέσα στη ζωή μας κάτι το οποίο ίσως δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλη αξία, ή ίσως δεν μας κοστίζει πολύ. Αλλά όμως πολλές φορές ο Κύριος έρχεται να μας ζητήσει αυτό το οποίο εμείς δεν μπορούμε ποτέ, μα ποτέ, να το φανταστούμε. Εδώ πέρα λοιπόν ο προφήτης έχει αυτή τη διάθεση. Με τι να έλθω, λέει, ενώπιν του Κυρίου? Και είμαι διαθέσιμος να το κάνω. Να προσκυνήσω, να τον ευαρεστήσω με ολοκαυτώματα, με μόσχους. Θα ευαρεστηθεί ο Κύριος σε χιλιάδες κρυών, σε ποταμών ελαίου. Με τι να έρθω να κάνω? Θα δώσω τον πρωτοκότοκό μου για την παράβαση, τον καρπών της κοιλίας μου, για την αμαρτία της ψυχής μου? Τι να κάνω? Τι να κάνω? Και τώρα ξεκινάει, αδελφοί, στο 8 εδάφιο και του λέει: «Αυτός η έδειξε, άνθρωπε, τι το καλόν». Και τι ζητάει?
ο Κύριος από σένα. Έχω διερωτηθεί ποτέ στη ζωή μου, όχι τι ζητάω εγώ από τον Κύριο, τι ζητάει ο Κύριος από μένα. Είμαι σε αυτή τη θέση να ακούσω το τι ζητάει ο Κύριος από μένα και να το κάνω. Είναι δύσκολο, αδερφοί. Μην νομίζετε πως είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για θα δούμε λοιπόν μετά γιατί είναι δύσκολο. Σου έχει δείξει λοιπόν τι ζητάει ο Κύριος από σένα. Τι ζητάς, Κύριε, από μένα? Ας αρχίσουμε το πρώτο. Να πράττεις το δίκαιο και να αγαπάς έλεος. Η δικαιοσύνη του Θεού οφείλει να περισσεύει μέσα στη ζωή μας. Όχι η δικαιοσύνη δική μας, αλλά η δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο λόγος του Θεού είναι πάνω από εμάς. Λέει να ζητούμε τη δικαιοσύνη πρώτα. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν είναι άδικος, και μας το λέει ο λόγος του Θεού. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Και μάλιστα μας λέει πως δεν λησμονεί ποτέ. Και δεν λησμονεί τον κόπο του καθενός από εμάς. Δικαιοσύνη. Άρα το πρώτο που χρειάζομαι μέσα στη ζωή μου, όχι είναι η δικαιοσύνη δική μου να περισσεύει μέσα στη ζωή μου, στις σχέσεις μου με τους αδερφούς, στις σχέσεις μου με τα πάντα, ό,τι υπάρχει μέσα στη ζωή μου. Χρειάζεται πρώτα η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί ξέρουμε πως ο Κύριος είναι δίκαιος. Θέλω να περπατάς λοιπόν στη δικαιοσύνη μου. Μην είσαι άδικος. Μην είσαι προσωπολήπτης. Και του λέει και κάτι άλλο. Και να αγαπάς έλεος. Εδώ λοιπόν σταμάτησα πιο πολύ. Να αγαπάς έλεος. Και θυμήθηκα αυτό που είπε ο Κύριος, αυτή την ωραία θέση την οποία πήρε ο Κύριος όταν κάποιος νομικός σηκώθηκε και του είπε και τον πείραξε και του είπε τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή είναι αιώνια. Και του λέει τι διαβάζεις, του λέει ο Κύριος μέσα στη γραφή, πώς είναι, λέει θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου, ξολής καρδίας, ψυχής, ισχύος, διανοίας και των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Και του λέει ο Κύριος μπράβο, του λέει καλά τα είπες. Κάντα και θα ζήσεις. Και εκείνος του είπε ποιος είναι ο πλησίον μου. Ποιος είναι ο πλησίον μου. Πόσες φορές δεν την έχουμε ακούσει αυτή την ιστορία του καλού του Σαμαρίτη, αδερφοί. Ποιος είναι ο πλησίον μου. Όταν θα τελειώσει η ιστορία, ο Κύριος θα του πει ποιος ήταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που στάθηκε πλησίον σε αυτόν τον Σαμαρίτη, ο Σαμαρίτης που στάθηκε πλησίον σε αυτόν τον πληγωμένο, λέει, ο ποιήσας το έλεος. Και του λέει ο Κύριος, μπράβο λοιπόν, πράξε και εσύ ομνίως, ο ποιήσας το έλεος. Και λέω, να ελεήσω λοιπόν. Αλλά δεν πρέπει να πάμε, αδερφοί, στο τέλος, ο ποιήσας το έλεος. Πρέπει να σταθούμε κάπου στη μέση. Και στη μέση, αδερφοί, είναι ακριβώς εκείνο το οποίο μας λέει ο Λόγος Θεού. Εδώ πέρα στον προφήτη λέει να αγαπάς έλεος. Μπορείς να κάνεις κάτι στη ζωή σου πολύ εύκολα. Δηλαδή βλέπεις μια αδερφή, έναν αδερφό έχει ανάγκη, έτσι δεν είναι? Και εσύ τι θέλεις? Να παρουσιάσεις ένα πρόσωπο χριστιανικό. Άρα τι έχει αδερφή? Είναι φτωχός. Είναι φτωχή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει να παρουσιάσω ένα πρόσωπο χριστιανικό. Πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω δύο τσάντες. Πάω και λέω αδερφή ήρθα, πάρτα. Ή
Βρίσκεται ένας αδερφός ή μια αδερφή στο νοσοκομείο. Σας λέω κάποιες περιπτώσεις που έρχονται στην καρδιά μου. Τι πρέπει να παρουσιάσω εκεί? Ένα χριστιανικό πρόσωπο. Πρέπει να δείξω πως είμαι χριστιανός. Τι θα κάνω? Αν και δεν του μπορώ το νοσοκομείο. Και προσεύχομαι στον δρόμο: Κύριε, σε παρακαλώ μην με φέρεις σε δύσκολη κατάσταση. Μη μου πει ο αδερφός, αν είναι άντρας, προσεύχεται ο αδερφός ή αδερφή, αν είναι γυναίκα, να την αλλάξω. Δεν τα μπορώ εγώ, Κύριε, αυτά. Σε παρακαλώ να κάτσω δίπλα της και να της μιλάω. Και πράγματι πάω, γίνονται όλα αυτά και φεύγω ικανοποιημένος, γιατί έγινα κι εγώ ένας καλός χριστιανός. Είμαι ένας άνθρωπος που έκανε έλεος. Πήρα και τη γραφή, το άνοιξα, το διάβασα και 2 εδάφια, 3 εδάφια και έκανα κι εγώ έλεος. Εδώ όμως ο λόγος του λέει να αγαπάς το έλεος. Να αγαπώ, να ελεώ. Πώς να τον αγαπήσω, πώς να αγαπήσω το έλεος? Κοιτάξτε, μια λέξη η οποία μου ξεκλείδωσε την καρδιά. Πέρασε, λέει, ο Σαμαρίτης, τον είδε, και η λέξη είναι αυτή, τον εσπλαχνίστηκε. Δεν μπορείς να κάνεις έλεος, ή να το πω καλύτερα, δεν μπορείς και δεν μπορώ να πράξω το Λόγο του Θεού εάν πραγματικά δεν σπλαχνιστώ. Γιατί αυτό που θα κάνω στον άλλον θα είναι, αδελφή, πώς να σας πω, δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο, δεν θα έχει καμία θυσία. Ενώ ο Σαμαρίτης τον είδε, τον σπλαχνίστηκε και κινήθηκε όλο του το είναι για να προσφέρει. Τα σπλάχνα είναι εκείνα, αδερφοί. Η αγάπη είναι εκείνη η οποία μας κινεί για να προσφέρουμε. Η αγάπη είναι εκείνη η οποία μας γεμίζει για να μπορέσουμε να γίνουμε πλησίον στον αδελφόν μας. Η αγάπη ήταν εκείνη η οποία τι έκανε? Έσκυψε δίπλα του, του έπλυνε τις πληγές με το κρασάκι, του καθάρισε τις πληγές με το λάδι, του μαλάκωσε εκεί, τον έβαλε πάνω στο ζώο του, τον πήγε στο πανδοχείο, έκατσε μαζί του όλο το βράδυ, τον επιμελήθηκε, προφανώς θα είχε την κομπρέσα του δίπλα, θα είχε έναν καλό λόγο να του πει, κάτι να κάνει. Το πρωί πλήρωσε τον ξενοδόχο και του είπε πως, κοίταξε, θα ξαναεπιστρέψω και αν δαπανίσεις κάτι περισσότερο, εγώ θα στο δώσω. Δεν μπορεί να το κάνει κάποιος αυτό εάν δεν έχει σπλάχνα, εάν δεν υπάρχει αγάπη. Και το ζητούμενο είναι, πού θα βρω αγάπη? Πού θα βρω αγάπη να μπορέσω να κινηθεί η καρδιά μου ώστε να κάνω έλεος? Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε έλεος, αδερφοί, έλεος Θεού εννοώ, εάν δεν κινηθεί και δεν γεμίσει η καρδιά μας από τα σπλάχνα του Θεού. Μπορούμε, σας είπα, να παρουσιάσουμε ένα πρόσωπο. Μπορούμε σήμερα να παρουσιάσουμε πως κάμαμε το καθήκον μας. Μπορώ εγώ να είμαι πρεσβύτερος σε μια εκκλησία και να μου λέει, αδερφοί, αδερφέ, σε παρακαλώ, το βράδυ μπορείς να έρθεις να με άλυψεις με λάδι.
Λέω βεβαίως. Και μέσα μου μπορώ να σκεφτώ τώρα που είναι και μακριά η αδερφή. Τέλος πάντων όμως, τι να σας πω, ξέρετε, κάνουμε τέτοια πράγματα, έτσι. Θυμάμαι έναν αδελφό, δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, ο οποίος ήθελε πράγματι ο αδελφός να εξυπηρετήσει. Πήγε λοιπόν σε μία αδελφή και της είπε, λέει, αδελφή φεύγετε, λέει, πάτε σπίτι σας, ναι, ναι. Ήταν πάλι σαν και εμένα τώρα λόγω εδώ πέρα, να έρθω εδώ στην Κηφισιά, να βγω απ' έξω εδώ και να δω μία αδελφή και να πω, πάτε αδελφή, λέει, στο σπίτι μου. Πού πάτε στο σπίτι, λέει, να σας εξυπηρετήσω. Λέει, όχι αδελφέ, λέει, δεν πειράζει. Όχι, μα δεν θα σας εξυπηρετήσω. Λέει, αδελφέ, δεν πειράζει, λέει, μην κάνεις τον κόπο, δεν χρειάζεται. Όχι, τι κόπος αδελφή, με τα πόδια θα σας πάω, με το αμάξι θα σας πάω. Είχε όλη την καλή διάθεση, ας πούμε, να παρουσιάσει κάτι καλό ο αδελφός, έτσι είναι. Λέει, αδελφέ, λέει, ξέρεις, αδελφέ, μένω λιγάκι μακριά. Δεν πειράζει, αδελφέ, μη στεναχωριέσαι. Πες μου πού είναι, μπες μέσα, δεν λέει, πού πάμε. Λέει, στην Ανάβησο. Λέει, πού. Στην Ανάβησο. Στην Ανάβησο. Που μέσα θα περάσανε 1500 σκέψεις. Καλά, τόσες εκκλησίες πέρασες, χριστιανή μου, στην Κηφισιά ήρθες να έρθεις. Αυτό όμως δείχνει τι. Δείχνει το χαρακτήρα μου. Δείχνει το κατά πόσο εγώ, αδερφή, αντιμετωπίζω τον άλλον με τι. Με τα χιλιόμετρα. Δείχνει τον άλλον κατά πόσο, δείχνει, προσέξτε, δεν είναι το να φανερώσω στον άλλον, είναι να δω εγώ πώς είμαι, εγώ τι είμαι. Δεν είναι το να μου πει ο άλλος μπράβο, είναι να μάθω εγώ τι θέλει ο Θεός από μένα. Προσφέρω, τι προσφέρω. Προσφέρω. Μπορεί να προσφέρεις κάτι μέσα στην εκκλησία. Σημασία δεν έχει γιατί το προσφέρεις και το προσφέρεις, ας πούμε, πολύ ωραία, εντάξει, το κάνεις και το κάνεις καλά. Αλλά μέσα σου τι λες. Μέσα σου. Αλλά εδώ πέρα έρχεται ο Κύριος και λέει, να αγαπάς έλεος. Αυτό θέλω. Όχι να κάνεις έλεος. Να αγαπάς το έλεος. Να αγαπήσεις τον άλλον για να κάνεις το έλεος. Γιατί μόνο έτσι γίνεσαι πλησίον του εμπεσόντος. Γιατί μόνο έτσι τελικά κάνεις το θέλημα του Θεού και δεν παρουσιάζεις το δικό σου εαυτό. Αυτό, αδελφοί, κινεί την καρδιά μου, κινεί την καρδιά μου και λέω, Κύριε, κατά πόσο σου μοιάζω να σπλαχνίζομαι. Και πολλές φορές, αδελφοί, βλέπουμε τον άλλον και δεν έχει σπλάχνα. Κοίταξε, καλό είναι να μην κοιτάς τον άλλο. Καλό είναι να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Είναι πολύ εύκολο να λες για τον άλλον, αλλά σημασία δεν έχει ο άλλος. Σημασία έχω εγώ και εσύ. Να αγαπάς έλεος. Αυτό είναι το θέλω του Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός από σένα. Αυτό θέλει ο Θεός από μένα. Να αγαπήσω. Να σπλαχνιστώ. Και πώς θα γίνει αυτό. Λέω, Κύριε, τελικά, αν δεν έχω μία πολύ ωραία σχέση μαζί σου και αν δεν έρχομαι στο θρόνο της χάριτος για να αντλήσω χάρη και έλεος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τίποτα. Δεν έχει κανένα, μα κανένα, μπορώ να πω, αποτέλεσμα η ζωή μου. Γιατί. Γιατί κάθε λόγος μου χρειάζεται να είναι ηρτημένος με άλλας. Γιατί η ζωή μου χρειάζεται να έχει τη συμπεριφορά του Κυρίου. Κοιτάξτε, αδελφοί, τι άλλο. Και μου λέει και ακόμα,
και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Και να περπατάω ταπεινά μαζί με τον Κύριό μου. Εδώ είναι άλλο. Άλλο, αδερφοί, έτσι μέσα μου εκρήγνονται με έτσι βόμβες μέσα μου. Να περπατώ ταπεινά μαζί με τον Κύριο. Γιατί υπάρχει περίπτωση να είμαι υψηλόφρον. Εγώ θέλω να περπατήσεις ταπεινά μαζί μου, μαζί με μένα. Δηλαδή το μέτρο σου, η σύγκρισή σου θα είναι να περπατάς μαζί με τον Κύριο ταπεινά. Λέει, η ταπείνωση, ξέρετε πολύ καλά, προπορεύεται τις δόξεις. Στους ταπεινούς ο Κύριος τι κάνει? Δίνει χάρη. Στους υπερηφάνους τι κάνει? Αντιτάσσεται. Τι με συμφέρει εμένα? Να περπατήσω ταπεινά μαζί με τον Κύριό μου. Αυτός που σας λέω τώρα, αδελφοί, ήταν οι σκέψεις οι οποίες μπαίνανε μέσα στην ψυχή μου. Γιατί μου λέει, εντάξει, πολλά είναι τα θέλω σου, αλλά πρέπει να ακούσεις και τα θέλω τα δικά μου τώρα. Και ξέρετε, πολλές φορές δεν μπορώ να το δεχτώ το θέλω του Θεού. Άλλο είναι το θέλω το δικό μου και άλλο είναι το θέλω του Θεού. Άλλο σχέδιο έχει ο Θεός για μένα και άλλο σχέδιο κάνω εγώ. Νομίζουμε πως είναι απλό. Ένα παράδειγμα το οποίο μας λέει ο Λόγος Θεού. Αβραάμ, πάρε τον υιόν σου τον οποίον αγάπησες και θα πας να μου τον προσφέρεις και να μου τον θυσιάσεις σε ένα από τα όρη τα οποία εγώ θα σου πω. Αυτό ήταν το θέλω του Θεού. Το θέλω του Αβραάμ ποιο ήταν? Δηλαδή ήταν εύκολο? Εμείς το διαβάζουμε τώρα σαν μια ιστορία, αδερφοί. Και ξέρουμε και το τέλος της υποθέσεως και μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα και να πούμε, να, γι' αυτό ο Αβραάμ ονομάστηκε πατέρας της πίστεως. Ναι, αλλά στο δικό σου, στη δική μου τη ζωή, τι γίνεται? Πόσο διαθετημένος είμαι να ακούσω τη φωνή του Θεού σήμερα? Πόσο πολύ μπορώ σήμερα να ακούσω εκείνο το οποίο μου μιλάει ο Θεός? Θυμάμαι κάποιον ο οποίος προσευχότανε και άκουσε τον Κύριο να του μιλάει μέσα από τη γραφή. Λέει, θέλω να αφήσεις τη θυσία σου εδώ και να πας να συμφιλειωθείς με τον αδερφό σου. Αδύνατον. Αυτό είναι το θέλω του Θεού. Μα πώς θα πάω να συμφιλειωθώ? Αυτό είναι το θέλω του Κυρίου. Και ξέρετε, αδερφοί, πόσο δύσκολο είναι τέλος πάντων να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλω του Θεού. Πήγαινε και εγώ θα σου πω. Ήταν εύκολο. Ήταν εύκολο να πάρει τον γιο του, να πάρει ξύλα, να πάρει και να πάει να τον θυσιάσει ποιον? Το μονάκριβο παιδί του, το γιο της επαγγελίας, την υπόσχεση του Θεού. Κι όμως αυτό ήταν το θέλω του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί, ο ίδιος ο Κύριος στον κήπο της Γεσημανής είπε, Πατέρα, όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά το θέλημα το δικό σου. Πόσο εύκολο είναι να δεχθούμε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας, αδερφοί. Πόσο εύκολο είναι να ακούσουμε αυτή τη φωνή του Θεού. Πόσο διαθέσιμα είμαστε να αφήσουμε την καρδιά μας να την ακούσει τη φωνή αυτή. Να μην τη διώξουμε. Να μην μου αποκλείεται. Δεν είναι δυνατόν να μου ζητάς τέτοιο πράγμα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
Είναι έξω από τη δύναμή μου. Κι όμως αδερφέ, αυτό είναι το θέλω του Κυρίου. Πόσες φορές αδερφοί τα συναισθήματά μας μας συνεπέρνουνε. Πόσες φορές νομίζουμε πως αυτή τελικά είναι η φωνή του Θεού, αλλά δεν είναι. Αλλά είναι το θέλω το δικό μας. Αλλά είναι η δική μας επιθυμία αυτή. Πόσες φορές. Πότε θα μπορέσω να καταλάβω και πότε θα μπορέσω να εννοήσω. Βλέπετε εδώ είναι, λέει, να περπατάς ταπεινός μετά του Θεού σου. Πότε περπατάω ταπεινά μαζί με τον Κύριό μου? Πότε φαίνεται πως είμαι ταπεινός? Μέσα στη ζωή μου, στη ζωή σου. Πότε φαίνεται? Φαίνεται στη δυσκολία, φαίνεται στην ανέχεια ή φαίνεται στον πλουτισμό, το πνευματικό και τον υλικό? Δεν έχω, γι' αυτό και δεν κάνω. Αν έχω όμως, είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, το να περπατάω ταπεινά μετά του Θεού μου. Τι σημαίνει αυτό? Αδειάζω τον εαυτό μου. Καταλαβαίνω πως είμαι τίποτα. Πως δεν αξίζω τίποτα. Θυμάμαι όταν ήμουνα νέος, μας έλεγε ο αδερφός ο Λούις και μας έκανε έτσι τα μαθήματα στην νεολαία τότε και έλεγε: αδέρφοι, όταν θα ανεβείτε στον άμβονα, να προσέχετε, λέει, γιατί όταν θα κατεβείτε μπορεί να έρθει να σας πλησιάσει ένας αδερφός, μια αδερφή. Τι κήρυγμα ήταν αυτό που έκανες, αδερφέ, σήμερα? Και εσύ εκείνη την ώρα, λέει, μπορεί να νιώσει τον εαυτό σου ίσα με τρεις παλάμες πιο ψηλός. Λέει, πως, λέω, τι μας λέει τώρα? Να βγούμε στον άμβονα, 21 χρονών τότε ήμουν εγώ, να βγω στον άμβονα. Έβλεπα τότε τον άμβονα εκεί, τους αδερφούς όλους. Μια μέρα λοιπόν πήγα και έκανα την ομολογία μου. Πέρασαν χρόνια. Κατέβηκα, με πλησίασε μια αδερφή. Αδερφέ, τι ομολογία ήταν αυτή? Ουπ, είδα τον εαυτό μου και θυμήθηκα το λόγο και είπα: οπ, για, λέω, για κατέβα, για ξεφούσκωσε λίγο, για ξεφούσκωσε. Εγώ, ξέρεις, αδερφέ, τι χάρισμα έχω? Ξέρεις τι προφητεία έχω? Για ξεφούσκωσε λιγάκι, αδερφέ μου. Άφεσε τη βαλβίδα λιγάκι. Ε? Άφησε τη βαλβίδα λιγάκι. Με πήρε μια αδερφή της: αδερφέ, ευχαριστώ τον Κύριο. Προσευχηθήκατε και ο Κύριος με θεράπευσε. Έχω μια εβδομάδα που δεν υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα. Παντού θα το πω. Όχι, λέω, μην πεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Ξέρετε, αδελφοί, αυτή είναι πείρα μου. Και θα σας πω ποια πείρα υπάρχει. Σε μια στιγμή στην εκκλησία ήρθε ο Κύριος, αδελφοί, και μίλαγε με ένα τέτοιο τρόπο απίστευτο, καταπληκτικό. Καταπληκτικό τρόπο. Με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και υπήρχε χαρά και ευλογία. Μια μέρα λοιπόν, σε μια συζήτηση που ήμασταν, ένας αδερφός απευθύνθηκε σε μια άλλη ψυχή, η οποία πήγαινε, ξέρω εγώ, στην Κυπούπολη, λέω εγώ, ένα που δεν υπάρχει. Αδερφέ, έλα στο γαλάτσι να σου μιλήσει ο Κύριος.
μέσα στο γαλάτσι τότε. Έλα να δεις πως μιλάει ο Κύριος. Εκείνη τη στιγμή ήρθε μια πληροφορία μέσα μου. Από σήμερα πάω να συνεργάζομαι μαζί σας. Γιατί τη δόξα του Θεός δεν τη μοιράζεται με κανέναν. Με κανέναν δεν μοιράζεται τη δόξα του. Δεν τη μοιράζεται με κανένα πρόσωπο. Με κανένα χαρισματούχο. Τη δόξα του ο Κύριος τη θέλει αποκλειστικά για τον εαυτό του. Θέλω λοιπόν να με ευλογήσει ο Κύριος έτσι περισσότερο στη ζωή μου. Θέλει η καρδιά μου ο Κύριος να συνεργάζεται μαζί μου. Να ευωδώνει την εκκλησία, να ευωδώνει την οικογένειά μου, να ευωδώνει και εμένα τον ίδιο. Περπάτα ταπεινός μετά του Θεού σου. Όχι να σε χαμηλώσει ο Θεός, όχι να σε ταπεινώσει ο Θεός. Μην το λες αυτό ποτέ. Ο Λόγος του Θεού λέει ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού. Εσύ αυτοβούλος να πας να τοποθετήσεις τον εαυτό σου κάτω από την αγάπη και το έλεος του Κυρίου. Αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι το θέλω του Θεού. Περπατάς ταπεινός. Δεν προβάλλεις τον εαυτό σου. Δεν παρουσιάζεις τίποτα. Προβάλλεις τον Κύριο, προβάλλεις τη χάρη του Θεού, προβάλλεις το έλεος του Κυρίου. Τότε θα συνεργάζει το Θεός περισσότερο μαζί σου. Έχεις πλάγνα εκτιρμών, αγαπάς το έλεος. Τότε ο Κύριος θα σε ευλογεί ακόμα περισσότερο. Γιατί θα γίνεσαι όλο και πιο πολύ χρήσιμος σε Αυτόν. Δεν θα γίνεις χρήσιμος στον εαυτό σου. Δεν θα πάρεις τη δόξα εσύ. Δεν θέλει ο Κύριος τέτοια καρδιά. Και σκεφτόμουν και έλεγα, Κύριε, στους υπερηφάνους αντιτάσσεσαι. Εάν λοιπόν περπατάω ταπεινά μετά του Θεού μου. Και ξέρετε, η αληθινή αξία, αδελφοί, είναι όταν δεν συστήνω με κανένα τρόπο τον εαυτό μου, αλλά όταν αφήνω τον ίδιο τον Κύριο να με συστήσει. Το θέλω του Θεού στη ζωή μου, όταν δεν διεκδικώ το δίκαιο μου, όταν δεν θέλω με κανένα τρόπο να παρουσιάσω τον εαυτό μου. Πόσο εύκολο ήταν για τον Κύριο, αδελφοί. Μια αδελφή μου λέει, αδελφέ, θέλω να σου πω κάτι. Λέω, τι? Μου λέει, θα με αποκαταστήσει ο Κύριος? Λέω, αδελφή, ρωτάς το τι θέλω εγώ ή το τι θέλει ο Κύριος? Εγώ θέλω να σου πω πως με όλη μου την καρδιά θέλω σήμερα να σε αποκαταστήσω, Κύριος. Μα είμαι μεγάλη σε ηλικία. Δεν ξέρω, αδερφή, τι θέλει ο Θεός για σένα. Δεν ξέρω. Εάν ο Θεός δεν το θέλει και σε θέλει να είσαι έτσι, είμαι διαθέσιμος να ακούσω το θέλημα του Θεού? Τελικά, αδερφοί, έχει πολύ μεγάλη αξία μέσα στη ζωή μας να καταλαβαίνουμε, να νιώθουμε, να αφού γκραζόμαστε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί πολλές φορές το θέλω το δικό μας, η σκέψη δική μας
την παρουσιάζουμε πως είναι το θέλημα του Θεού. Ε, δεν είναι όμως. Μακάρι να ήταν. Γι' αυτό τώρα ο προφήτης έρχεται και λέει, καθώς του μιλάει ο Κύριος, ο δρόμος μου δεν είναι δρόμος σου. Η σκέψη μου δεν είναι σκέψη σου. Ποιος θα μπορούσε έτσι να συλλάβει αυτό το οποίο, γιατί είναι πράγματα αδύνατα, αδελφοί. Πολλές φορές τα διαβάζουμε, λέμε απλό τώρα είναι. Απλό είναι, αλλά είναι τόσο δύσκολο. Όταν περνάει λέμε απλό ήτανε. Δέστε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτή την ωραία τοποθέτηση την οποία είχε ο Πέτρος μαζί με τον Κύριο. Ψαρεύει όλο το βράδυ, δεν πιάνει τίποτα. Είναι εκεί στην ακρογιαλιά, καθαρίζει τα δίχτυα του. Δεν νομίζω να ήταν εκεί η ευτυχέστερη στιγμή για τον Πέτρο. Δηλαδή, το να πας να ψαρέψεις όλη τη νύχτα, να μην πιάσεις τίποτα, απολύτως τίποτα. Δεν ξέρουμε τι ανάγκες είχε ο Πέτρος, δεν ξέρουμε τι υποχρεώσεις είχε ο Πέτρος, δεν ξέρουμε τίποτα. Και να κάθεται στον Αιγυαλό εκεί και να ξεψαρίζει και να έρχεται ο Κύριος και να του λέει, Πέτρο, μπορείς να μου δώσεις λιγάκι το πλοίο σου. Δηλαδή, εσύ άμα ήσουν, τι θα έλεγες? Όχι μετά, όχι μετά από την ιστορία, πριν από την ιστορία. Κοίταξε τι μου ζητάει τώρα. Μου ζητάει το καράβι. Δεν φτάνει που έχω όλα τα προβλήματά μου, όλη τη νύχτα έχω ψαρέψει, είμαι εξάγρυπνος, είμαι τόνα, μου ζητάει και το καράβι τώρα. Τέλος πάντων, είμαι διατεθειμένος να το δώσω το καράβι. Άντε και το δώσε το καράβι, κήρυξε ο Κύριος και γυρνάει μετά και του λέει, Πέτρο, πήγαινε στα βαθέα και ρίξε το δίχτυ. Ποιοι από εμάς θα το κάμαμε? Εδώ πέρα, αδελφοί αγαπητοί, απλά πράγματα. Απλά πράγματα μας λέει ο Θεός και δεν τα κάμαμε. Αν πεις αυτό είναι το θέλημα του Θεού, στα απλά, αδερφέ, θα σε δοκιμάσει ο Κύριος. Στο απλό. Αν στο λίγο το οποίο σε εμπιστεύεται δεν μπορείς να το... Τι θα κάνεις? Ο Πέτρος τι θα... Κύριε, αυτό που μη ζητάς δεν είναι λογικό. Διόλοι στις νυχτός ο ψαρέψαντες δεν με πιάσαμε τίποτα. Και του λέει κάτι όμως. Τώρα επί το λόγο σου. Να το πω κι εγώ έτσι λιγάκι. Κύριε, επειδή το θέλεις, εσύ θα το κάνω. Εγώ δεν το θέλω. Με τίποτα. Όλο το βράδυ έχω ψαρέψει. Αλλά επειδή το θέλεις εσύ και επειδή μου το λες εσύ, θα το κάνω. Θα το κάνω. Και πήγε στα βαθιά, έριξε το δίχτυ και έπιασε τα ψάρια. Γι' αυτό, όταν βγήκε απ' έξω, δεν έδωσε καμία σημασία στα ψάρια. Έπεσε μπροστά στα πόδια του Κυρίου και είπε, «Φύγε, έξελθε από εμού, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Μα δεν σκέφτηκε, πιάσαμε ψάρια, παιδιά, Ιωάννη, γέμισε η βάρκα. Πω, πω, τι ωραία. Πάμε τώρα, πάμε, πάμε. Ελάτε, γεμίστε τις ψαροκασέλες. Πάμε στην αγορά. Πόσα θα πιάσουμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Και αύριο, αν θέλεις, εδώ θα είμαστε. Σου δίνουμε το καράβι, δώσε μας τα ψάρια. Και να μην χανόμεθα. Ε, καλά είναι, ωραία, πολύ ωραία. Εσύ το καράβι, μετά εγώ, δεν χρειάζεται και τη νύχτα να... Οπότε θέλεις εσύ. Θέλεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πάμε Ιωάννη, πάμε να πουλήσουμε τα ψάρια μας τώρα. Ξέρετε τι είπε, αδερφή? Δεν τον ένοιαξε καθόλου τα ψάρια. Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Δεν αξίζω να περπατάς
ταπεινός μετά του Θεού σου. Το ταπεινός, αδερφέ, αδερφή, είναι το μπροστά σε σένα δεν αξίζω τίποτα, Κύριε. Η μοναδική αξία στη ζωή μου είσαι μόνο εσύ και κανένας άλλος στη ζωή μου. Μη φοβάσαι, Πέτρο. Από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει. Ποιον διάλεξε? Τον Πέτρο. Γιατί τον διάλεξε? Γιατί αυτό που βλέπεις εσύ είναι εντελώς διαφορετικό με αυτό που βλέπει ο Θεός. Γιατί αυτό που βλέπει ο Κύριος είναι αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Άρα, αδερφοί, δεν βλέπει το ανάστημά μας. Δεν βλέπει αν είμαι πρεσβύτερος, αν είμαι ποιμένας, αν είμαι διάκονος, αν είμαι εργάτης, αν είμαι ό,τι και να είμαι. Αυτό που βλέπει είναι στην καρδιά μου. Μου αρέσει να περπατάω ταπεινά μετά του Θεού μου και μου αρέσει να αγαπάω το έλος. Αυτό κάνε και θα δεις πόσο ο Θεός δεν θα έρθει και αυτά τα θέλω τα δικά σου, τα οποία τα αγαπάς και προσεύχεσαι, να στα προσθέσει. Αμήν.